πιο ακομπλεξάριστη γυναίκα, νομίζω. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει αυτό, εντάξει. Δεν είμαι και στα ωραία μου. Γιατί? Βασικά το κάνω για να γίνω πιο ωραία. Αλλά είχα ένα θέμα και με ενοχλούσε τελευταία πάρα πολύ. Είχα μία απώλεια εδώ δεξιά-αριστερά και συγκεκριμένα πιο πολύ δεξιά. Σηκώθηκα ένα πρωί λοιπόν, ξύπνησα και βρήκα μία απώλεια στο μαξιλάρι μου. Αμάν, με έπιασε κρίση, ξέρεις, όπως όλες τις γυναίκες. Ενώ είχα φυτρούλες εδώ πέρα, ξαφνικά είχε γίνει λεγόμενη καράφλα, η λεγόμενη, έτσι. Λέγεται ανδρογενής αλοπηγίαση, να σας το πω έτσι, τώρα που το έμαθα σωστά και θα σας εξηγήσω και τι είναι αυτό. Το παθαίνουν, λέει, οι γυναίκες. Δεν θα γινόμουν εδώ όλο το μέρος χωρίς μαλλιά, καράφλα, αλλά θα είχα δεξιά και αριστερά μεγάλους κρόταφους. Λοιπόν, άρχισε και με ενοχλούσε αυτό. Και όπως ξέρεις τώρα στο ημερολόγιο της Άννας Φρανκ που ήδη παίζω, όπως τράβαγα έτσι πίσω τα μαλλιά, με είχε ενοχλήσει πάρα πολύ αυτό. Τα μαλλιά στην ουσία τα είδατε στο μαξιλάρι λόγω άγχους, λόγω στρες, κούρασης? Είναι κληρονομικό. Γιατί είχε ο πατέρας μου, είχαν πέσει τα μαλλιά του όταν ήταν 23. Έχει μια απώλεια ο ένας γιος μου, είχε μια απώλεια ο άλλος γιος μου. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Ήρθε και στην τέτα η απώλεια. Είμαι πολύ υπέρ στην φυσική ομορφιά, αλλά όταν υπάρχουν πράγματα που μπορείς να διορθώσεις και σε ενοχλούν, καλό είναι, αφού υπάρχουν αυτοί οι μεθόδοι, καλό είναι να το κάνουμε και εφόσον μπορούμε. Πρέπει να προσέχεις κάτι στο λούσιμο? Στην αρχή λέει λούζησε με ένα ιόδιο μπεντατίν, το λεγόμενο το γνωστό, σαμπού, και μετά σιγά σιγά προσέχεις, εντάξει, θα ρίξουμε και λίγο τα μαλάκια μπροστά και να σου πω, μια χαρά θα είμαστε, εγώ θα πάω από αύριο στη δουλειά μου εντωμεταξύ. Και δεν πονάω. Δεν πονάω καθόλου, όχι. Αφού σου μιλάω τώρα και ήδη έχουμε κάνει τη μισή διαδικασία. Φοβάμουν πάρα πολύ, δεν στο κρύβω. Όλο το βράδυ κοιμήθηκα. Αλλά όταν θέλω κάτι θα το κάνω, δεν υπάρχει περίπτωση. Και τώρα καινούργια μαλλιά, σε πόσο καιρό θα δεις? Είπε ο γιατρός, μετά από 2 μήνες σιγά σιγά θα αρχίσει να αναπτύσσεται. Η τριχοφία. Έχω κομμωτήριο, όπως το ξέρεις. Και καθημερινά ακούμε αυτό. Έχω άσα τα μαλλιά μου. Λέω, γιατί δεν πάτε να βάλετε? Ο κόσμος φοβάται και δεν ξέρει τη διαδικασία. Οπότε είπα, θα το κάνω εγώ εφόσον έχω το πρόβλημα, για να σας το δείξω και να το πάρετε μία απόφαση. Είτε γυναίκες είτε άντρες.